Γεια σας παιδιά, Check the Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το δεύτερο παιδί της σειράς, το μηχανικό πληκτρολόγιο της Logitech, το καινούριο μηχανικό πληκτρολόγιο της Logitech, με πλήκτρα χαμηλού προφίλ. Η αλήθεια είναι τώρα, το τελευταίο διάστημα, τα συγκεκριμένα πληκτρολόγια είναι πάρα πολύ στη μόδα και η Logitech απάντησε πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες εταιρείες. Είναι κάτι που μπορούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό γιατί δεν γίνεται. Έχουν βγει κάποια third party από εταιρείες του εξωτερικού, τα οποία άρχισαν να βγάζουν πάρα πολύ ωραία πληκτρολόγια. Παρακολουθώ πάρα πολύ τη σκηνή με τα πληκτρολόγια γενικά στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, παντού, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Υπήρχαν. Αλλά υπάρχουν μόνο 2-3 συγκεκριμένα μοντέλα, συν οι κινέζικες απομιμήσεις και πάει λέγοντας. Και πάρα πολλοί από αυτοί που παίρναν τα συγκεκριμένα μοντέλα, τώρα σε φάση η αλήθεια είναι ότι ήθελα να δύο από αυτά, αλλά τα μοντάρουν, όπως έχω μοντάρει και το δικό μου πληκτρολόγιο, το έχετε δει σε παλαιότερο unboxing. Το δικό μου είναι 60%. Μου έστειλαν να δω το μηχανικό με το full πληκτρολόγιο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι εδώ, σε αυτή την κατηγορία. Αλλά το υπόλοιπο θα βρει καλή χρήση, πιστεύω. Λοιπόν, οπότε, ναι, η Logitech απάντησε πολύ γρήγορα. Είχε ήδη μια σειρά με μηχανικά πληκτρολόγια, τα οποία ήταν ιδιαίτερα ακριβά, πιο ακριβό από αυτό νομίζω ελάχιστα. Και συγκεκριμένα, δεν θυμάμαι πώς ήταν η σειρά η συγκεκριμένη μάλλον, και είχε και τη σειρά με τα Logitech MX, τα πληκτρολόγια τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά. Έχω βαρεθεί να τα βλέπω σε κάθε setup στο εξωτερικό. Όλοι από το εξωτερικό αυτά τα setup έχουν. Οπότε, ναι, πάμε όμως να το δούμε. Αρκετά βαρύ. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξεσυνηθίσει τα μεγάλα πληκτρολόγια, αυτά που έχουν και αριθμητικό. Εν τω μεταξύ, έχει και άλλα αυτοκόλλητα και εγώ πρέπει να τα κόψω όλα. Αρκετά καλό πακέτο. Πάρα πολύ καλό πακέτο, θα έλεγα. Και τώρα θα πρέπει να ακούγεται η μουσική από το χάλο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ισχύει πάλι ό,τι ίσχυε και στο ποντίκι. Νομίζω ότι πρώτα θα δείτε το ποντίκι, οπότε ναι. Βλέπετε εδώ, πάρα πολύ εύκολα σου λέει, ξέρεις κάτι, μπορείς να το συνδέσεις με το Logibolt, το οποίο είναι το USB. Το συνδέεις κανονικά στο PC σου, με το FN και το Omicron για 3 δευτερόλεπτα, συγχρονίζεσαι, είσαι κύριος. Ή με Bluetooth. Okay. Και μπορείς να το έχεις. Μπορεί να συνδεθεί μέχρι 3 συσκευές. Μπορεί να συνδεθεί είτε με Bluetooth, είτε με το Bluetooth βέβαια, με το tablet σου ή με το laptop σου ή με οτιδήποτε. Μπορεί να συνδεθεί με το στικάκι και είσαι κυριλέ, είσαι άρχοντας. Οπότε ναι, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Μ' αρέσει που είναι τόσο απλή η επεξήγησή του. Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, όσοι έχουν μηχανικά πληκτρολόγια με νιώθουν, οι περισσότεροι από εσάς έχετε, είναι τα καλώδια. Οπότε αυτό είναι τυπικά ένα μηχανικό πληκτρολόγιο χωρίς καλώδιο, το οποίο είναι κάτι το οποίο ο πλεονασμός. Αλλά ναι, ας βγάλουμε όμως το στικάκι, είναι το ίδιο. Από όσο ξέρω, τα συγκεκριμένα μπορώ να τα συνδέσω στο ίδιο, οπότε θα χρειαστώ μόνο ένα και το άλλο θα το έχω εφεδρικό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έχει μόνο ένα καλώδιο, το οποίο καλώδιο είναι για να φορτίζω το πληκτρολόγιο. Μπορείς να το συνδέσεις, να γράψεις. Χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου πληκτρολογίου, όπως και στο ποντίκι, είναι η μπαταρία του. Ειδικά νομίζω έχει φωτισμό στα πλήκτρα. Να το απενεργοποιήσεις, η μπαταρία κρατάει αιώνια. Νομίζω η ίδια εταιρεία έχει βγάλει μέχρι 3-4 εβδομάδες, αλλά χωρίς φωτισμό κρατάει πολύ παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι το καλώδιο είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε τυπικά είναι μόνο για να φορτίζεις περισσότερο. Αν και δεν νομίζω ότι αργεί να φορτίσει, γιατί ο σκοπός του είναι ένα ασύρματο πληκτρολόγιο. Θα το ήθελα λίγο πιο μεγάλο. Είναι ένα μέτρο καλώδιο. Θα το ήθελα τουλάχιστον 2 μέτρα σε περίπτωση που χρειαστείς από backup για ένα διάστημα να γράψεις σε απόσταση. Οπότε ένα δίμετρο θα ήταν λίγο καλύτερο. Αλλά αυτό είναι μικρό κακό. Εδώ βλέπετε κλασικά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, το BC Manga. Η πατέντα που είχα φτιάξει. Η Logitech τη μιμείται πολύ καλά και της το δίνω. Και πάμε στο αυτό καθ' αυτό. Η αλήθεια είναι μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γιατί μου θυμίζει κάποια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάτι μου θυμίζει από τα παντικά μου χρόνια που στα φέρανε έτσι και έπρεπε να τα ξετυλίξεις από τα χαρτιά αυτά εδώ. Έχει μέσα μια καρτέλα για να φτιάξεις το δικό σου οικοσύστημα, το ίδιο με το ποντίκι. Είναι από τα ανακυκλώμενα υλικά.
το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Το προφίλ του είναι πάρα πολύ λεπτό. Αν το δείτε, είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι σε ύψος λίγο πάνω από, λίγο κάτω από 2 εκατοστά, περίπου ελάχιστο. Πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ λεπτό. Το πλάι είναι αυτό εδώ. Το βλέπετε, είναι χαμηλού προφίλ, σας ξανάπα. Τα πλήκτρα είναι και αυτά λεπτά. Όλο αυτό το πακέτο μαζί είναι για όσους έχουν συνηθίσει σε χαμηλού προφίλ πλήκτρα. Οι διακόπτες τώρα. Το συγκεκριμένο, τα μεγάλα, αυτά που έχουν και το αριθμητικό πληκτρολόγιο, οι διακόπτες τους είναι κυρίως brown switches. Η αλήθεια είναι δεν είναι MX switches, οπότε οι συγκεκριμένοι διακόπτες δεν αλλάζονται από όσο ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, αλλά έχουν μέσα... Οι συγκεκριμένοι διακόπτες δεν αλλάζουν και το κακό είναι ότι δεν είναι MX. Δεν το λέει η εταιρεία, δεν θυμάμαι ποιας εταιρείας διακόπτες έχουν. Θα σας το βάλω κάπου εδώ, θα πεταχτεί ποιοι είναι οι διακόπτες για το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, θα το δείτε. Οπότε δεν είναι MX σίγουρα, που σημαίνει ότι έχουν ένα μικρό κλικ, μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους MX. Αλλά οι MX πλέον έχουν ξεπεραστεί από πολλούς, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι καλό ή κακό. Τώρα, τι χαρακτηριστικά έχει, ας ξεκινήσω από τα κατασκευαστικά. Πλαστικό πάνω, κάτω μάλλον. Το πάνω μέρος είναι αλουμίνιο. Αυτό εδώ είναι αλουμίνιο. Πάρα πολύ όμορφο, καθαρίζεται πάρα πολύ εύκολα, γιατί όλα είναι εκτεθειμένα στον αέρα, οπότε καθαρίζεται πολύ πιο εύκολα. Τώρα, τα κουμπιά είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν το μπορείτε να το δείτε, είναι σαν ένα λάπτοπ. Τεχνικά είναι σαν ένα λάπτοπ. Λοιπόν, είναι αρκετά βαρύ, αρκετά στιβαρό. Έχει από πίσω το διακόπτη για το on-off και έχει και τη θύρα για να το φορτίσει, για να το συνδέσεις με τον υπολογιστή. Δεν έχει κάτι άλλο, αν πεις να το συνδέσεις εξωτερικά, να το έχεις σαν hub ή οτιδήποτε ασύρματο, δεν δουλεύει έτσι. Ποδαράκια μόνο μίας θέσης, δυστυχώς είτε θα το έχεις χωρίς ποδαράκια σηκωμένα ή με τα ποδαράκια ανυψωμένα. Λογικά μπορεί σε αυτή την κάμερα να φαίνεται καλύτερα το ύψος του. Και θα σας το φέρω λίγο πιο κοντά σε αυτή την κάμερα για να μπορείτε να το δείτε. Ναι, είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ βολικό θα έλεγα. Η αλήθεια είναι πως προσπαθώ να ευθυγραμμίσω τις κάμερες τώρα. Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όταν παίζω δεν με βολεύουν τόσο μεγάλα πληκτρολόγια, αλλά πεις αυτό είναι για δουλειά, δεν για να παίξεις. Αλλά τώρα μεταξύ μας σας ξαναλέω και για να παίξεις, είναι προφανώς. Αλίμονο αν δεν μπορείς να παίξεις σε brown switches και χαμηλούς brown switches. Θα ήθελα να ακούσουμε λίγο το πώς είναι ο ήχος. Το μεταξύ για να το κάνω αυτό, θα βάλω το ακουστικό εδώ. Πρώτα πατάς στα μεγάλα κουμπιά. Θα το βάλω στο πλάι για να δούμε πώς πληκτρολογείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω τον ήχο στο πληκτρολόγιο. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έχει θαμπό ήχο. Να σας δείξω από κάτω, θα βγάλω αυτό. Έχουνε, όπως ξανά είπα, brown switches, το βλέπετε. Είναι Kyle, θα σας το φέρνω όσο πιο κοντά γίνεται για να το τσεκάρετε κι εσείς. Το καλό είναι ότι βγαίνουν τα κουμπιά, μπορούν να αλλάξουν, αν και έχουν αυτή την ιδιοτροπία από κάτω, οπότε πρέπει να βρεις εσύ τα σωστά πλήκτρα για να ανταλλάξεις. Κάποια στιγμή θα βγουν. Να μπορείς να τα αλλάξεις πιο εύκολα. Αυτό είναι βαρύ, στιβαρό και παραγωγικό. Η αλήθεια είναι ένα πληκτρολόγιο. Το καλό είναι ότι είναι μηχανικό, αυξημένη αντοχή στο χρόνο. Εν τω μεταξύ να φέρω το μικρόφωνο κοντά στο πέτο για να με ακούτε λίγο καλύτερα. Αυξημένη ικανότητα και αντοχή στο χρόνο. Η ικανότητα να γράψεις έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα και πάνω. Μπορείς εδώ όπως βλέπεις να αλλάζεις συσκευές, εδώ πάνω είναι. Έχει όλα τα button. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει. Είναι μεγάλο. Ναι, είναι μεγάλο. Και μάλλον θα μπει σε αυτό το setup. Εδώ πέρα σε αυτό το όμορφο τραπέζι θα είναι ένα μικρό setup πέρα από τα unboxing. Θα είναι ένα setup αφιερωμένο σε παραγωγικότητα. Οπότε ναι, θα είναι καθαρά στο κομμάτι της δουλειάς. Αυτό θα πάει πάνω στο laptop για να μπορώ να δουλεύω εξ αποστάσεως ή να δουλεύω από όπου θέλω. Θα μου πεις αφού έχει το laptop πληκτρολόγιο γιατί.
γιατί έτσι επειδή μπορώ, σε συνδυασμό με το ποντίκι και για να βάλω και το ποντίκι από δίπλα, να το δείτε. Είναι αυτό. Θα μου πεις, μα ρε Κώστα, δεν ταιριάζουν τα χρώματα. Ναι, το ξέρω, δεν ταιριάζουν τα χρώματα. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Αν ήταν στο ίδιο χρώμα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Υπάρχει. Εσείς μπορείτε να το πάρετε. Εμένα μου στάλλετε και αυτό εδώ. Αλλά εσείς μπορείτε να το πάρετε και το setup σας να είναι ομοιογενές. Τσεκάρετε τα. Έχουν αυξημένη τιμή. Αλλά πιστέψτε με, και το λέω εκ πείρας, η ποιότητα της Logitech σε αυτά είναι πάρα πολύ καλή. Θα το έχετε χρόνια. Επειδή ασχολούμαι, ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα που μίλησε για μηχανικά πληκτρολόγια. Ξέρω τις αντοχές των μηχανικών πληκτρολογίων. Θα το έχετε σχεδόν για μια ζωή. Αν το προσέξετε και το περιποιηθείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας βγάλει τουλάχιστον μια δεκαετία για την πλάκα. Και το λέω με πλήρη συνείδηση. Η μπαταρία του είναι θεϊκή. Με καλή χρήση και συντήρηση δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε τσεκάρετε το. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το απολαύσετε και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα. Λοιπόν, και επειδή θέλω να είμαι 100% αντικειμενικός, γιατί ξέχασα ένα κομμάτι την ώρα που έκανα το unboxing. Καταρχάς το σύνδεσα. Είναι μπαμ μπαμ, υπέροχο. Πραγματικά. Τράβηξα μερικές φωτογραφίες για το Instagram, οπότε δοκίμασα να κάνω κάποια πλάνα και αυτά. Και ένα πράγμα που δεν τόνισα είναι ότι το συγκεκριμένο μπορεί να συνδεθεί τόσο με Mac υπολογιστές όσο και με Windows. Οπότε τεχνικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα αν έχετε είτε Mac είτε Windows, είναι ready και για τα δύο. Οπότε ναι, απλά can play, απλά συνδέθηκε το dongle εκεί πέρα. Και είμαι κομπλέ. Μπαμ, μπαμ, σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν έχω κατεβάσει καν drivers. Δηλαδή, απλά το έβαλα χωρίς να κατεβάσω καν drivers. Δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ καθόλου. Σε δύο δευτερόλεπτα συνδέθηκε και είμαι έτοιμος να γράψω. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Η αίσθηση των πλήκτρων καθώς γράφω είναι αρκετά καλή. Είναι απλοϊκή. Είναι μηχανικό. Είναι brown. Έχουν αυτή τη θαμπάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Είναι μια χαρά πλήκτρα. Εγώ είμαι στα MX Red. Αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι δεν με χάλασε καθόλου. Αρκετά βολικό, χαμηλά τα πλήκτρα, πολύ εύκολη δακτυλογράφηση. Τα MX Red, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο ελαφριά, είναι κυρίως για gaming, αλλά ναι, νομίζω ότι και παιχνίδι δεν θα έχω κάποιο θέμα με αυτό. Μου αρέσει γιατί απλά ήταν τελείως, ξαναλέω, plug and play. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω όπως εγώ θέλω. Μου άρεσε αυτό που σας έδειξα και πριν, δεν ξέρω κατά πόσο φάνηκε, ότι έχει όλα τα πλήκτρα εδώ πάνω, όμορφα, τακτοποιημένα. Έχει με το function, το FN το key, μαζί με όλα τα άλλα μπορείς να κάνεις παράκαμψη σε μουσική, σε κομμάτια, print screen, να συνδέσεις χίλια δύο πράγματα. Σας ξαναλέω, τα προφίλ είναι εδώ πάνω, μπορείτε να διαλέξετε με ποιον υπολογιστή θα είναι συνδεδεμένο. Οπότε, ναι, σε γενικές γραμμές είμαι υπερικανοποιημένος. Όπως και με το ποντίκι, το οποίο ποντίκι είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, βολικό. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω, ότι αν σας το δείξω από κοντά, έχει το μικρό τέτοιο ότι είναι mat εδώ και λερώνει εύκολα, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Είναι πανέμορφο, αλλά γενικά τα λευκά έχουν αυτό το κακό, δεν το ξέρετε. Για μένα, πάτε στα γκρι κατευθείαν. Είναι safe σε σκόνες τα πάντα. Δεν ξέρω, αλλά το εγκρίνω με τα χείλια πραγματικά. Νομίζω ότι ναι. Και είναι πολύ λεπτό, είναι πάρα πολύ λεπτό. Δεν θες rest palm, είναι πολύ βολικό. Και το έχω ανασηκωμένο έτσι, μένα μου άρεσε να είναι λίγο υποκλίσει το πληκτρολόγιο. Οπότε ναι, αυτό εδώ είναι. Πανέμορφο, όμορφο και βολικό. Εμένα είναι ένα μεγάλο thumbs up. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, γιατί θέλω να σας το δείξω. Στην αρχή είχα συνδέσει και τους δύο τους, αυτά τα δύο εδώ πέρα. Κατέβασα την εφαρμογή, δούλευαν και τα δύο κανονικά, αλλά δεν ήθελα να δεσμεύσω δύο θύρες για δύο USB. Οπότε κατέβασα αυτή την εφαρμογή που έχει τους driver και κατέβασε, τέλος πάντων, το bolt έχει δικό του driver μέσα. Το κατεβάζει και μπορώ από αυτό να συνδέσω, να ρυθμίσω και τα δύο σε ένα. Και τώρα μου λέει διάλεξε το δεξί κλικ. Follow the instructions. Right. 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 Left. Left. Right. Right. Εν τω μεταξύ πριν δεν το είχα δει μέσα από την κάμερα καθαρά. Δηλαδή βλέπετε δεν φαίνεται και τόσο καθαρά. Both. Και connected. Και είμαστε έτοιμοι. Οπότε ναι. Και τώρα υποτίθεται ότι είναι και τα δύο, και το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, όπως βλέπετε, συνδεδεμένα έχει 50%. Μπορώ να βάλω όσες συσκευές θέλω, το οποίο είναι αρκετά καλό. Μπορούμε να δούμε τα settings τους μέσα. Να αλλάξουμε γλώσσα, να κάνει share διάφορα, εντάξει, ok. Το οποίο είναι ok,
αρκετά ικανοποιητικό. Μπορώ να βάλω όσα θέλω επάνω, το οποίο είναι μπομπα. Και ναι, νομίζω ότι θα εγκαταστήσω και τα υπόλοιπα ό,τι άλλο χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, τώρα λίγο πριν να κλείσω, θέλω να σας δείξω και το backlight. Είναι πάρα πολύ διακριτικό, δεν είναι κάτι το τρομερό. Δεν μου αρέσει τόσο, τόσο όσο χρειάζεται. Επίσης εδώ έχει sensor, αν δεν κάνω λάθος, με το που πλησιάσεις ενεργοποιείται αν το αφήσεις πολύ ώρα σε αδράνεια. Ένα τα πράγματα που με εντυπωσίασε είναι αυτό εδώ, το Logiflow. Ήθελε μια διαδικασία για να τα σετάρω όλα από το... μετά από λίγο για να τα κάνω 100% compatible με το PC και μπορώ να το εγκαταστήσω σε δύο PC και απλά να σέρνω αρχεία ή οτιδήποτε από το ένα στο άλλο. Κάτι το οποίο με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Και με πάρα πολύ εντυπωσία. Δεν ξέρω, μου άρεσε. Και είναι πολύ χρήσιμο για τη δική μου δουλειά. Γιατί όλα τα συγχρονίζω μέσω cloud, οπότε βολεύει να έχω το laptop από δίπλα από το σταθερό και να μπορώ να μεταφέρω αρχεία, το οποίο είναι πολύ βολικό τελικά. Ναι. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι με έχει ενθουσιάσει και ναι, πιστεύω ότι αξίζει. Και δείτε τώρα αυτό που σας έλεγα, νομίζω ότι αν πλησιάσω ή αν πατήσω. Νομίζω ότι είχα την αίσθηση, αν και εδώ πρέπει να έχει κάπου ένα sensor, αλλά μάλλον έκανα λάθος εγώ, ενεργοποιείται. Αλλά δεν είναι κάτι. Ωραίο, διακριτικό. Χάλια το βίντεο λίγο τώρα λόγω χαμηλής φωτεινότητας, αλλά ναι. Λοιπόν, υπερεντυπωσιασμένος θα πω με αυτά που σου δίνει η Logitech και το συγκεκριμένο. Πέφτει σε αδράνεια για να γλιτώσει μπαταρία. Μπορείς να το απενεργοποιήσεις, γιατί στην αρχή φαινόταν σαν να μην έχει φωτισμό. Με το FN και με το οτιδήποτε βλέπετε τώρα είναι συνδεδεμένο στο πρώτο PC. Φωτίζει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Όσο προχωράω, ανακαλύπτω καινούργια πράγματα.